Παρουσία του νέου ειδικού γραμματέα για την προστασία των ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ηρακλειώτη Νίκου Χρυσάκη, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού για τη στήριξη και ανάδειξη των εθελοντικών δράσεων για την προστασία των αδέσποτων που αναπτύσσονται από φιλοζωικά σωματεία και ανεξάρτητους εθελοντές. Επιβραβεύσουμε τις προσπάθειες που γίνονται από τη φιλοζωική κοινότητα, τους εθελοντές μας, τους οποίους τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον άοχνο αγώνα τους, για την καθημερινότητα αυτή που δοκιμάζονται και αυτοί αλλά και τα ζώα μας. Θέλουμε ένα Δήμο χωρίς αδέσποτα, χωρίς κακοποιημένα ζώα, χωρίς εγκαταλελειμμένα ζώα. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Ηρακλείου. Σε αυτή την προσπάθεια συμβάλλουν οι εθελοντές και σε αυτή την προσπάθεια φυσικά βοηθάει πάρα πολύ η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση. Ο Νίκος Χρυσάκης μίλησε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τη στήριξη των προγραμμάτων περίθαλψης και σύτησης που οφείλουν να έχουν οι Δήμοι. Όπως ανέφερε, το τρέχον πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων προς τους Δήμους είναι ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως έτοιμα χρηματοδότησης έχουν καταθέσει μόλις 70 από τους 332 Δήμους και αντί για 15 εκατομμύρια έχουν αξιοποιηθεί μόλις 888.000 ευρώ. Επιπλέον ήρθαμε εδώ να στηρίξουμε και την ΣΟΤΑ, να τους συντονίσουμε, να τους πούμε ποιο είναι το πλαίσιο το οποίο πρέπει να κινηθούν για να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο, το επονίδιστο τολμώ να πω φαινόμενο, και επίσης να επισημάνω ότι όπου υπάρχουν συνεργασίες, συνέργειες μεταξύ της φιλοζωικής κοινότητας και των Δήμων, υπάρχουν θαύματα, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την επίλυση του προβλήματος αυτού. Ο ειδικός γραμματέας απένει με τιμητικές διακρίσεις σε φιλοζωικά σωματεία και εθελοντές για την προσπάθεια που καταβάλουν για τη στήριξη των αδέσποτων και την καλλιέργεια της φιλοζωικής συνείδησης. Εκείνο που προέχει είναι να μεταδώσουμε στον κόσμο την αγάπη για τα ζώα, γιατί τότε ο κόσμος μας θα είναι πιο όμορφος. Πόσο μπορούμε όλοι να ευαισθητοποιηθούμε ώστε να κάνουμε ακόμα καλύτερο το περιβάλλον που ζούμε. Ανάμεσα στους βραβευθέντες και η μικρούλα Βικτόρια Τριανταφύλου, μαθήτρια της 5ης τάξης στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, η οποία κατέκτησε το πρώτο βραβείο διηγήματος του πρώτου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοζωίας με θέμα Συμβιώνοντας με τα Ζώα, όταν αποφάσισε να γράψει την ιστορία των δυο γατιών του σπιτιού, αλλά και το πώς κατάφερε η ίδια να πείσει τη μαμά και τον δύσπιστο αδερφό της Αριστοτέλη, πως το να έχουν μια γάτα είναι μια καλή ιδέα.